Καζής Παναγιώτης, 15 ετών. Απών. Παπαγγελία Αναστασία, 18 ετών. Απούσα. Πλακιά Αναστασία Μαρία, 20 ετών. Απούσα. Πλακιά Θωμαή, 20 ετών. Απούσα. Πλακιά Χρυσή, 20 ετών. Απούσα. Τάτα Κλαούντια, 20 ετών. Απούσα. Μπέζα Φραντσέσκα, 20 ετών. Απούσα. Σαροπούλου Μαρία Θωμαή, 20 ετών. Απούσα. Κουτσόπουλος Αναστάσιος, 21 ετών. Απών. Τσίντζα Ελένη, 21 ετών. Απούσα. Αδαμάκης Ιορδάνης, 22 ετών. Απών. Μίτσκα Ιφυγένεια, 22 ετών. Απούσα. Παπάζογλου Γεώργιος, 22 ετών. Απών. Ρούτσι Ντένις, 22 ετών. Απών. Τσιωμά Αφροδίτη, 22 ετών. Απούσα. Καραθεοδόρου Νικήτας, 23 ετών. Απών. Μόλχο Εριέτα, 23 ετών. Απούσα. Παπαϊωάννου Κυπριανός, 23 ετών. Απών. Πορφυρίδου Καλιόπη, 23 ετών. Απούσα. Τσακλίδου Αγάπη, 23 ετών. Απούσα. Τιλκερίδης Άγγελος, 23 ετών. Απών. Καπετάνιου Δήμητρα Ευαγγελία, 24 ετών. Απούσα. Αδαμίδη Αναστασία, 24 ετών. Απούσα. Ασλανίδης Δημήτριος, 26 ετών. Απών. Χατζιβασιλείο Ελισάβετ, 26 ετών. Απούσα. Καραγεωργίου Σωτήριος, 27 ετών. Απών. Σάβας Ιωάννης, 27 ετών. Απών. Ικού Δημήτριος, 28 ετών. Απών. Χούπα Ελπίδα, 28 ετών. Απούσα. Ναλπάντης Νικόλαος, 29 ετών. Απών. Χατζιχαραλάμπους Παναγιώτης, 29 ετών. Απών. Μασαλής Δημήτριος, 30 ετών. Απών. Ταχματζίδου Σοφία Ειρήνη, 31 ετών. Απούσα. Βλάχος Βάιος, 34 ετών. Απών. Βούλγαρη Σπυρίδων, 34 ετών. Απών. Κατσάρα Αθηνά, 34 ετών. Απούσα. Μία Μοχαμάντε Ντρίς, 34 ετών. Απών. Κουλέλα Ιωνέν, 35 ετών. Απών. Δουρμίκα Έλενα, 36 ετών. Απούσα. Μαζρί Ιμπραήμ, 42 ετών. Απών. Μπλέκα Βάια, 42 ετών. Απούσα. Βουτσινάς Ιωάννης, 49 ετών. Απών. Παυλίδης Ανδρέας, 49 ετών. Απών. Κώτας Βασίλειος Κυριάκος, 50 ετών. Απών. Μουρτζάκη Μαρία, 51 ετών. Απούσα. Μπουρνάζης Ευάγγελος, 54 ετών. Απών. Κουκαριώτου Χρυσή, 55 ετών. Απούσα. Χλωρού Βασιλική, 55 ετών. Απούσα. Εγούτ Μαρία, 55 ετών. Απούσα. Τζοβάρας Ιωάννης, 56 ετών. Απών. Μιάρη Μαρία, 57 ετών. Απούσα. Φωτόπουλος Γεώργιος, 57 ετών. Απών. Κουτσούμπας Γεώργιος, 58 ετών. Απών. Μπόζο Παυλίνη, 61 ετών. Απών. Καριώτης Ιωάννης, 63 ετών. Απών. Ντοσάντο Σίλβα Ευαγγελία, 63 ετών. Απούσα. Κυριακίδης Γεώργιος, 67 ετών. Απών. Οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού εγκλήματος των Τεμπών, με τους 57 νεκρούς, νέους ως επιτοπλίστων ανθρώπους και πολλούς βαριά τραυματισμένους, διοργανώσαμε τη σημερινή συγκέντρωση απαιτώντας: πρώτον, την πλήρη διερεύνηση του εγκλήματος από τις δικαστικές αρχές και από τη Βουλή, την απόδοση δικαιοσύνης και την απόδοση ευθυνών για όλους τους υπεύθυνους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, και την απρόσκοπτη απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα, χωρίς την απαράδεκτη κάλυψη της πολιτικής ασυλίας για όσους ευθύνονται για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στις μετακινήσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Για να μην επανειληφθεί ποτέ ξανά το έγκλημα των Τεμπών. Στη σημερινή συγκέντρωσή μας, λοιπόν, παρευρίσκονται με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία της Αττικής. Επίσης συμμετέχουν 21 φοιτητικοί σύλλογοι, η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδας και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας. Στο κάλεσμά τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που όλων των νεκρών γίναμε φωνή, που βγήκαμε κατά χιλιάδες στους δρόμους ώστε το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί, που φωνάξαμε ότι εκδίκηση θα πάρουμε για σένα, μικρέ, συνεχίζουμε τον αγώνα για να μην συγκαλυφθεί και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Είναι απαράδεκτο ότι εδώ και 9 μήνες δεν έχει προχωρήσει η ανάλογη διαδικασία και έρευνα για το έγκλημα. Η οργή μας μεγαλώνει βλέποντας την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος από την κυβέρνηση και τα κόμματα που υπηρέτησαν την πολιτική που οδήγησε στα Τέμπη. Το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο και έχει ενόχους. Επιβάλλεται να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Τα συνθήματά μας ήταν υπόσχεση. Αυτή την υπόσχεση, λοιπόν, κάνουμε πράξη. Μία μάζα από σίδερα στέρισε τη ζωή από αυτόν και το χαμόγελο από εμάς. Έφυγε στα 28 του χρόνια και η ζωή μας πλέον χωρίστηκε στο πριν και το μετά. Πριν τις 28 Φλεβάρι μία ζωή και μετά τις 28 Φλεβάρι άλλη, η καινούρια. Χωρίς αυτόν, με μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι, μια αγροθιά στο στομάχι και ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Χρησιμοποιώ τον τεχνικό όρο δυστύχημα, διότι ο νομικός, ο ηθικός, ο αληθινός όρος αυτού του συμβάντος είναι έγκλημα. Και έτσι απαιτούμε και αναμένουμε να προσεγγιστεί από τη δικαιοσύνη. Διότι μόνο έτσι θα λάβουμε εμείς, οι χαροκαμένοι συγγενείς, μιας μορφής δικαίωση για τους ανθρώπους που χάσαμε. Δεν αναζητούμε ούτε τη λύπηση, ούτε την κατανόηση, ούτε τη συμπόνια. Ζητούμε δικαίωση για τις ψυχές των ανθρώπων μας και ως ελάχιστη ανταπόδοση στη μνήμη αυτών που χάθηκαν το οφείλουμε σε αυτούς. Το τελευταίο τηλέφωνο που με πήρες ήταν το βράδυ που έφυγες, 28 Δευτέρου του 23, 11 και 5 το βράδυ, και μου είπες «Μαμά, κοιμήσου, θα αργήσω να φτάσω». Και σου είπα «Πάρε με όταν φτάσεις, θα περιμένω». Και μετά σιωπή. Και μετά η καταστροφή. 28 Φεβρουαρίου σκότωσαν το παιδί μου. 9 Μαρτίου κίδευσα ότι απέμεινα από εκείνη. Λίγα καμένα κόκαλα. Ήταν ούτε 20 ετών. Κανείς γονιός, ποτέ, καμιά μάνα να μην ζήσει αυτό το κακό. Τον πόνο, τον άσβεστο. Εννιά μήνες μετά, καμιά απάντηση στα ερωτήματά μας. Είμαι η μάνα που το απόγευμα της 3ης 28 Φεβρουαρίου ευχήθηκε καλό ταξίδι στο 22χρονο παλικάρι της, όταν ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με το μοιραίο τρένο. Είμαι η μάνα που του ζήτησε στις 11 το βράδυ να τη στείλει μήνυμα όταν φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Είμαι η μάνα που το ίδιο βράδυ στις 12 παρά 20 έλαβε το τηλεφώνημα που είναι ο εφιάλτης κάθε μητέρας, κάθε γονιού. Κάποτε σε αυτό το τρένο καθίσαμε στις θέσεις 71 και 73 στο βαγόνι 3. Κάποτε σε αυτό το τρένο διαφωνήσαμε για το ποια θα πάρει τη θέση δίπλα στο παράθυρο. Κάποτε σε αυτό το τρένο μοιραστήκαμε ένα ζευγάρι ακουστικά, βλέποντας την αγαπημένη μας σειρά. Κάποτε σε αυτό το τρένο κοιτάζαμε το ηλιοβασίλεμα έξω από το παράθυρο και βγάζαμε φωτογραφίες. Εγώ μπορεί να έχω από θαύμα αποτύχει το παιδί μου, όλο όμως τα παιδιά που έφυγαν ήταν και δικά μας παιδιά, παιδιά όλων μας. Και δεν θα ησυχάσω ούτε θα σοπάσω μέχρι να πληρώσουν όσοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Είμαι κοντά σας απόψε γιατί σκότωσαν το παιδί μου. Είμαι ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, φοιτήτρια στο πρώτο έτος γεωπονικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν μόλις 18 χρονών. Αλλά και για τους 57 ακόμα νέους ανθρώπους που έφυγαν άδικα εκείνο το βράδυ και για τους εκατοντάδες τραυματίες ψυχικά και σωματικά και για το Γεράσιμο που δίνει τη μάχη του στη Βοστόνη. Εκείνη τη νύχτα έγινε ένα φρικτό έγκλημα, μια στιγερή δολοφονία. Σε ένα κράτος δικαίου, οι δολοφόνοι πρέπει να τιμωρούνται. Δεν πρέπει να υποθάλπονται από το ίδιο το κράτος δικαίου. Στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος δεν πρέπει να συντελούνται άλλα εγκλήματα από τις ίδιες αρχές της εξιχνίασης. Η συγκάλυψη είναι χειρότερη και από την ίδια τη δολοφονία.